για τον τρόπο αυτοί δεν υπάρχει. Αλλά και με παραστάσεις και με κινητοποιήσεις άλλου είδους που μπορούμε να τις συζητήσουμε και θέλω να σας πω και κάτι. Εγώ δεν κάνω μια πρόταση. Βλέποντας πίσω από το βουνό, πέστε ότι κλείνει. Για έλατε να κινητοποιήσουμε παντού την Άωσα, την περιοχή και τους νεοσέους εκτός περιοχής και αν είναι να το κάνουμε κέντρο υγείας, να αξιώσουμε από το κράτος να το παραχωρήσει στο Δήμο και να βρούμε τον τρόπο να το λειτουργήσουμε όλους Δήμους. Έχουμε τα κότσια και τις δυνατότητες. Αυτή είναι η λύση εφικτή. Αν περιμένουμε από τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Λοβέρνο. Ένα επικοινωνιακό χαρακτήρα κτλ. Αλλά είναι φυγή, θεωρώ ότι είναι φυγή και δεν είναι αγώνας. Και έχουμε ένα αφέκτη κακό προηγούμενο, ας πούμε. Από τους 27-28 της κεντρικής Μακεδονίας δημάρχης που το βάλαμε στον Υπουργό Εσωτερικών την παρέτησή με μάλλον στον γραμματέα της αποκεντρωμένης δεν λύτρωσε το αυτή όχι μόνο της κυβέρνησης, δυστυχώς και των συναδέλφων μας, των άλλων 300 της χώρας. Για να δημιουργήσεις πολιτικά γεγονότα πρέπει να... Δεν κατάλαβα, ποιον συναδέλφων. Των δημάρχων που δεν επέβαλαν παραιτήσεις, οι άλλοι 300, 27 ας πούμε, παραιτηθήκαμε από την κεντρική Μακεδονία. Σε αυτά θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη οργάνωση σε αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και βελτιώνω την πρόταση. Δέχομαι αυτό που είπε ο κ. Βακινάνος, δημόσια φορά είναι υγεία, πάντα το τονίζεται και καλώ θα το συμπεριλάβουμε. Επίσης, καλούμε στο απαιτούμε τώρα από τους βουλευτές του νομού να πάρουν δημόσια θέση υπέρ της παραμονής και τα λοιπά που λένε έτσι την διατήρηση των βασικών κλινικών τα γνωστά της διαπραγματευτικής επιτροπής και να παρέμβουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να οριστεί τακτικός εκπρόσωπος από την Άωσα στο δούσιο του νοσοκομείου με τουλάχιστον να υπάρχει μία φωνή βρέθατε από τους 9, έτσι, γιατί αν πηγαίνουν τακτικοί δεν μπορεί να πάει και ένας αντιπληρωματικός να μας μεταφέρει πληροφόρηση. Και εδώ στο τέλος για τις κινητοποιήσεις στηρίζουμε τον αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Νάουσας. Εδώ λίγο να διακρίνουμε το εξής. Και εκφράζουμε την αμέληση συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα και τις κινητοποιήσεις που πρέπει να οργανωθούν άμεσα από την διαπαραταξιακή επιτροπή, κύριε Γόγο, από την Επιτροπή Αγώνα, όπως λέγεται, και με την άμεση συμμετοχή, συμβολή, πρωτοπορία από το Βουλίο του Δήμου. Ήδη υπάρχει το πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τις οποίες κάθε φορά ορίζει η ευρύτερη επιτροπή, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπο ο κόσμος, ο κ. Γόγος. Έτσι να το διαμορφώσουμε στο τέλος το ψήφισμα. Και να συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα μας. Έτσι, οι βουλευτές πρέπει να πάρουν λοιπόν. Εγώ δεν έχω εξής και κύριε Βακινάνο και κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν αντικατασταθεί τις επόμενες 5 μέρες, μια εβδομάδα, το μέλος όπως πρέπει να πει ο κύριος Γόγος, θα βγω ανοιχτά και θα καταγγείλω τους βουλευτές. Τους δίνω μία προθεσμία ακόμη. Έτσι. Ναι. Γιατί σήμερα μίλησα με τον κύριο Τζαντζαντζή και ξέρω ότι ο Κίμο Παράσκος έχει παραιτηθεί. Ξέρω ότι έχει παραιτηθεί. Ελπίζω λοιπόν στην τακτική θέση αυτό να είναι ο κύριος Γόγος, γιατί ακούστηκε ένα άλλο όνομα. Δεν έχουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να εκπροσωπηθεί αυτό το όνομα που είπαμε ως Πολιτικό Συμβούλιο. Ακούστηκε ένα άλλο όνομα. Συμφωνούμε συμπληρωματικά μέσα στο ψήφισμα. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, έτσι, θα προτρέψουμε να μην ψηφίσουμε στις αναπολίες. Σαν Δήμος Τάουσης. Σαν Δήμος Τάουσης. Συμφωνούμε. Καταρχάς, στο θέμα των βουλευτών, ναι, θεωρώ ότι οι βουλευτές είναι μέρος του προβλήματος και πρέπει να εκτεθούν για αυτό το λόγο. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο σκληρή η γλώσσα μας απέναντι στους. Είναι μέρος του προβλήματος. Εντάξει, τώρα το θέμα του κρατικού φόβου είναι ένα θέμα που νομίζω ότι για να συμφωνήσουμε όλοι, καλά θα είναι. Αυτό δεν το κάνω.
Θα φύγουμε γιατί μόλις πριν από λίγες μέρες, να φανταστείτε, ήρθαν χρήματα των προγραμμάτων που μας όφηλε το κράτος από το πρώτο τρίμηνο του 2013. Πάμε για δεύτερο τρίμηνο του 2014. Είναι λοιπόν πολύ καθυστερημένες οι καταβολές και οι χορηγήσεις όλων αυτών των προγραμμάτων. Το ΚΙΦΙ έχει αρκετό καιρό απλήρωτο. Παλιότερα τα προγράμματα μαζικού θεατρισμού κτλ. Και γενικώ όλα αυτά τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα καθυστερώνουν. Όχι με ευθύνη του Δήμου. Έτσι, με ευθύνη του ίδιου του κράτους και των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα όμως, εμείς καλούμεθα παλιότερα οι πρόεδροι, ο τελευταίος πρόεδρος, ο κ. Τζόρτζης στην ΚΕΠΑΡ, αλλά και σήμερα η πρόεδρος του νομικού προσώπου, η κυρία Τσιάρα, που απεχώρησε την γυναίκα, καλούμεθα να πληρώνουμε το ίδιο των εργαζομένων. Εκείνο δεν μας δίνει καθυστερήσεις, αλλιώς πάμε με ποινικές ευθύνες. Οποία λοιπόν έτσι αντιφατικότητα και τραγικότητα της κατάστασης αυτή που περιέγραφα λίγο νωρίτερα. Το ίδιο το κράτος λοιπόν είναι ο πρώτος αφαιρέμιος συνομιλητής, διαπραγματευτής. Όταν καθυστερεί ένα και ένα μισή χρόνο να σου στείλει τα χρήματα. Και απ' την άλλη το ίδιο το κράτος για το ΙΚΑ απαιτεί να πληρώσεις εσύ το ΙΚΑ των ασφαλισμένων των εργαζομένων. Το ΙΚΑ είναι σκαθαρίστες, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Άρα λοιπόν τα προβλήματα είναι τεράστια, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση όλων, την οποία βεβαίως και οι εργαζόμενοι την επέδειξαν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εδώ και περίπου 1,5 με 2 μήνες, μετά από συζητήσεις που κάναμε με τον κύριο, πιέσαμε όπως προβλέπει η διαδικασία τον χορηγό ελετή, τον κύριο Βλαδόπουλο Τιμόθεο, γιατί προβλέπεται και από τον νόμο, τι προβλέπεις, το διαβάσουμε σε ένα λεπτάκι. Και ένα τελευταίο. Βεβαίως, ό,τι είπαμε είναι έτσι και θα το δείτε και στην πορεία. Και να τα αφήσουμε αυτά, να ξέρετε ότι το κλείσιμο της ΚΕΠΑΡ ήταν μια ορθότατη ενέργεια για δύο λόγους. Πρώτον, δεν έχασαν τη δουλειά τους οι υπάλληλοι. Ένα, μπήκαν με φέ. Και δεύτερον, σώθηκαν και οι θέσεις εργασίας αυτές και δεν μπήκαν κάποιοι σε διαθεσιμότητα. Και έρχεστε και κάνετε κριτική και κάνετε σπέκουλα έξω. Όχι κύριε Πρόεδρε, γιατί αρκετά έχω άκουσα. Από αυτούς οι οποίοι μας έφεραν πρόστιμα, αντί να φέρουν αποθεματικά από τον κάτω. Έχουν υποχρέωση ηθική, γιατί είναι το μόνο σωματείο που προσφέρει τόσα πολλά και πρέπει να κάποια στιγμή να το αποκαταστήσουν με στέγη όπως έχει γίνει με δεκάδες άλλους συλλόγους. Θεωρώ όμως ότι το αίτημα αυτό που ήρθε αμέσως μετά την δημοσιοποίηση έτσι, κάποιων προθέσεων που είχαν ακυρώσει την περίοδο των εορτών του νέου έτους, θεωρώ ότι το αίτημα που υπέρολε έξω μέσχει έχει πραγματικά μια τεράστια λογική και ένα απόλυτο δίκιο. Γιατί ο χώρος αυτός, όπως γνωρίζετε, το 1939 που έχει και την επιγραφή, την κτητική γραφή του αείμνους του Τουρπάλη, δωρετή της του Δήμου μας, Δημοτική Βουλευτή, το φάρμακο του ψυχήρμα της τελικιώρης, όντως έτσι είναι και έτσι πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε, τη γνώση που προσφέρουν οι βουλευτές της, αρκεί να πηγαίνουμε να τις επισκεφτόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο, όλος ο κόσμος. Η Βορειά λοιπόν αφορούσε Δημοτική Βουλευτή, έτσι το ήθελε ο δωρετής, και δεν θα μπορούσε να πάει ούτε εμπορικό σύλλογο, ούτε κάποιο πολιτικό σωματείο ή οτιδήποτε άλλο να γίνει μια πινακοθήκη, μια έκθεση ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, βιβλιοθήκη ήταν και η βιβλιοθήκη θα συνεχίσει να είναι και μάλιστα όχι μια τυχαία βιβλιοθήκη. Έτσι αυτό ήταν που με επηρέασε, αν θέλετε, και εμένα και είπε ότι ναι. Άκουσα γιατί τον πονάει ο λαιμός. Άκουσα να φοβούμαστε να μην κατέβουν εκλογές για να μην πάρουν μια θέση προέδρου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, να το πούμε. Να πάρει το χώρο για τους προσφέρειες, γιατί τα αξίζει, έχει κάνει μεγάλο έργο και ο νυν πρόεδρος και ο προηγούμενος και όλα τα παιδιά της αξιωματικής.